αλλά αντιδράσεων προκαλεί σε σωματεία και συλλόγους του Υπουργείου Πολιτισμού η αποκοπή 5 μεγάλων μουσείων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού μέσα από τη μετατροπή τους σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως προβλέπει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο. Στη λίστα των 5 μεγάλων μουσείων περιλαμβάνεται και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, με τους συνδικαλιστές εργαζόμενους να εκφράζουν την αντίθεσή τους, καυτηριάζοντας τον νέο τρόπο διοίκησης από έναν γενικό διευθυντή, ο οποίος θα διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και που θα προεδρεύει της Επταμελούς Επιτροπής. Δεν συμφωνούμε στο νομοσχέδιο σαν Πανελλήνια Ένωση, όπως και άλλα σωματεία που είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Εμείς πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα χωρηθούν πολλά πράγματα σε ιδιώτες, όπως είναι τα πολιτήρια, ίσως και αρχαιολογικοί χώροι αργότερα. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε την άποψη του Υπουργείου γιατί να αλλάξει η διοίκηση. Γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται αλλαγή διοικήσεων. Το Υπουργείο έχει αξιόλογους αρχαιολόγους σε όλα τα μουσεία και όλα τα μουσεία δουλεύουν άριστα. Δεν μας εξηγάνε για ποιο λόγο επιμένουν να γίνουν νομικά πρόσωπα με διορισμένα διοικητικά συμβούλια. Παράλληλα εκφράζονται φόβοι ότι θα χάνονται χρήματα από το δημόσιο με σωματεία και συλλόγους του Υπουργείου Πολιτισμού να προειδοποιούν για ιδιωτικοποίηση του πολιτισμού. Με αυτόν τον τρόπο θα χάνονται πάρα πολλά χρήματα από το δημόσιο και από τον ΟΔΑΠ, το παλιό ΤΑΠΑ. Όλα τα χρήματα πηγαίναν στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων που τώρα έχει μετονομαστεί ΟΔΑΠ. Τα χρήματα αυτά θα τα διαχειρίζεται το Εφταμελές Συμβούλιο, όπως είναι στο Μουσείο της Ακροπόλεως. Δεν ξέρουμε για τη διαφάνεια που θα υπάρχει. Αυτά το Εφταμελές Συμβουλίο, γιατί θα είναι διορισμένο. Σφοδρές αντιδράσεις καταγράφονται και από τους αρχαιολόγους για διορισμούς ανθρώπων χωρίς κανένα κριτήριο και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις χωρίς καν να σχετίζονται με τον πολιτισμό και τις αρχαιότητες, έκανε λόγο η Δέσποινα Κουτσούμπα μιλώντας στον 984. Δεν είναι μόνο το fast track διαβούλευση, είναι ότι πάνε σε μια προεκλογική περίοδο ακριβώς να μετατρέψουν το καθεστώς των μεγάλων μουσείων και να διορίσουν, επιμένω, διοικητικά συμβούλια που θα τα διορίσει η Υπουργός από μόνη της. Εν τω μεταξύ, το διοικητικό συμβούλιο που φτιάχνουν δεν έχουν βάλει κανένα κριτήριο. Δηλαδή, αυτοί που θα διοικούν τα μουσεία δεν έχουν κανένα κριτήριο ούτε να έχουν σχέση με τον πολιτισμό, ούτε να είναι αρχαιολόγοι, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά... Λέει να είναι αναγνωρισμένοι στον τομέα τους. Σε ποιο τομέα? Μπορεί ο άλλος να είναι αναγνωρισμένος δικηγόρος, ξέρω εγώ, ο κύριος Κούγιας. Αποφασισμένη να υπερασπιστεί το δημόσιο χαρακτήρα των μουσείων είναι και η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φύλαξης Αρχαιοτήτων, η οποία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα δούμε τη διαβούλευση, περιμένουμε στη διαβούλευση να καλεστούμε κι εμείς να πούμε τις απόψεις μας και θα δούμε τις αντιδράσεις που θα προχωρήσουμε σαν σωματείο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Σίγουρα θα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Το Αρχαιολογικό Μουσείο είχε κόψει περίπου 500.000 εισιτήρια. Με το 2015 μπορεί κάποιος να βγάλει τους λογαριασμούς. Όπως σημειώνουν αρχαιολόγοι, η μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είναι ο Δούριος Ίππος και την είσοδο των ιδιωτών στην καρδιά του πολιτισμού. Βάζουν λοιπόν διορισμένα διοικητικά συμβούλια που δεν έχουν καμία ευθύνη για τίποτα και λογοδοτούν μόνο στον Υπουργό που τους διόρισε από ανθρώπους άσχετους με τα μουσεία, μόνο και μόνο για να μπορούν να δίνουν εντολές και να προχωρήσουν πράγματα τα οποία μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Μισό λεπτό. Για παράδειγμα, μισό λεπτό. Πώς θα φαινόταν, ας πούμε, εάν στην ανταλλαγή με το Βρετανικό Μουσείο που συζητούσε η κυβέρνησή μας, θέλανε να στείλουν στο Βρετανικό Μουσείο το δίσκο της Φεστού, που εμείς οι αρχαιολόγοι θεωρούμε ότι είναι αμετακίνητος. Αν το δουσού του μουσείου όμως ήταν διορισμένο από την κυβέρνηση, το δουσού του μουσείου θα γνωμοδοτούσε θετικά.